Να καλησπερίσω τον κύριο Μανώλη Λέκα σε αυτό το σημείο, μετεωρολόγο, για να δούμε τι μας επιφυλάσσει ο καιρός τις επόμενες ώρες και ημέρες. Αν και να δούμε τον κύριο Λέκα. Καλησπέρα σας. Οι προβλέψεις με βάση αυτά που ακούμε, θα μας τα πείτε βέβαια εσείς αναλυτικά, είναι θετικές. Δηλαδή, καλοκαιρία, υψηλές θερμοκρασίες, δεν περιμένουμε παραφωνίες, βροχές δηλαδή. Όχι, αλλά δεν είναι η μόνη παραφωνία η βροχή, η οποία μπορεί να πρέπει να προσέξουμε ή να δείξουμε έτσι λίγο σύνεση. Για πείτε γιατί, μας. Καλές οι εκδηλώσεις πραγματικά, αλλά όλα αυτά είναι Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, όπως λέω. Και ο καιρός παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Και ξέρετε, πολλές φορές στο καιρικό δίνουμε τη μεγαλύτερη σημασία στη βροχή, παραβλέποντας ίσως τον παράγοντα του ανέμου. Και εδώ είναι ακριβώς το ανεμολογικό, το οποίο δεν μας τα λέει και τόσο καλά, ιδιαίτερα για την Κυριακή, και μάλιστα κορυφώνεται οι εντάσεις των νοτιάδων, γιατί θα μιλήσουμε για νοτιάδες, κορυφώνονται ακριβώς την ώρα που κορυφώνεται και η διασκέδαση στο καρναβάλι, την ώρα που θα ξεκινάει. Εκείνη την ώρα περιμένουμε και τις μέγιστες εντάσεις του ανέμου. Την Κυριακή το μεσημέρι δηλαδή θα ενταθούν οι άνεμοι, οι οποίοι θα είναι νοτιάδες, δηλαδή για πόσα μποφόρ μιλάμε? Κοιτάξτε, ο μέσος όρος δείχνει ότι θα είναι γύρω στα 6 με 7 μποφόρ. Αυτό φυσικά δεν είναι ότι καλύτερο, γιατί και οι μέγιστες εντάσεις εκείνη την ώρα, αυτό που λέμε εμείς ρηπές ανέμου, κατά διαστήματα δηλαδή, προφανώς θα είναι λίγο υψηλότερες. Αυτό δεν είναι και ένας παράγοντας, θα λέγαμε, αρνητικός του να μην γίνουν οι εκδηλώσεις προς Θεού. Αλλά σε κάθε περίπτωση απαιτεί μια ιδιαίτερη προσοχή και στους διοργανωτές, απαιτεί μια ιδιαίτερη προσοχή και για τον κόσμο και από στις μετακινήσεις του κόσμου, και όλα αυτά θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα. Και βέβαια, εντάξει, πέραν των άλλων πραγμάτων που πρέπει να προσέξουμε όλοι από το Σάββατο το βράδυ και μετά και για την Κυριακή, ένα 24ωρο περίπου θα είναι η ενισχυμένη και λιγότερο, 18 ώρες περίπου αναμένεται αυτή η ενίσχυση των νοτιάδων, γιατί στην καθαρά Δευτέρα θα δείξουν ευτυχώς άλλο πρόσωπο, καλύτερο, γιατί θα εξασθενήσουν. Απαιτούν λοιπόν μια ιδιαίτερη προσοχή, γιατί καιρικά όλα θα πάνε καλά. Και αύριο Σάββατο θα έχουμε πάρα πολύ καλό καιρό. Οι νοτιάδες, ναι, μεν θα ξεκινήσουν αύριο, αλλά θα είναι πολύ ήπια ένταση. Μέχρι το βράδυ θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θα ενισχυθούν τώρα μέσα στη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή. Την Κυριακή το πρωί θα είναι ενισχυμένοι. Ο καιρός γενικά θα είναι καλός. Θα έχει εν αρχή λίγες νεφώσεις, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Αργότερα θα αυξηθούν οι νεφώσεις. Αλλά αυτό δεν θα είναι τίποτα το σημαντικό, γιατί απλά θα προκαλούν μια σκίαση και θα είναι και ιδιαίτερα θεμητό αυτό. Οι άνεμοι όμως από το πρωί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ και σταδιακά μέχρι το μεσημέρι στα 6 με 7. Και όπως σας είπα, αυτές είναι οι μέσες εντάσεις, γιατί κατανοούμε ότι στο νοτιά που γίνεται καταβάτης στις βόρειες περιοχές του νησιού, κατά διαστήματα οι μέγιστες εντάσεις είναι και λίγο υψηλότερες. Φυσικά δεν θα επηρεαστεί μόνο το Ρέθυμνο, θα επηρεαστεί και τα βόρεια του Ηρακλείου και το νομός Λασιθίου και φυσικά εδώ ο νομός Χανίων, όπου και εδώ υπάρχει ένα καρναβάλι της Παλιόχωρας και εκεί οι νότιοι, νοτιοανατολικοί άνεμοι φαίνεται ότι θα δείξουν έτσι μια ενισχυμένη ένταση. Και από πότε εξασθενούν, πόσο δηλαδή θα διαρκέσει αυτό το φαινόμενο? Από το απόγευμα της Κυριακής, δηλαδή μετά τις 7 με 8 η ώρα, θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν, πέφτοντας εν αρχή στα 6 μποφόρ, στα 5, και μέσα στη διάρκεια της νύχτας θα εξασθενήσουν ακόμα περισσότερο. Οι θερμοκρασίες τώρα θα είναι πάρα πολύ καλές και αύριο θα δούμε τους 20 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές του νησιού. Την Κυριακή ξεπερνάμε και τους 20 βαθμούς Κελσίου, έρχεται θερμότερη αέρια μάζα και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα ο συνδυασμός των νοτιάδων με τη θερμή αυτή αέρια μάζα να δώσει θερμοκρασίες οι οποίες μπορεί να ξεπεράσουν και τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε βόρειες περιοχές, όπου αυτό θα βοηθήσει δηλαδή ο νοτιάς ο καταβάτης. Όσον αφορά τώρα τη Δευτέρα, για να δώσουμε έτσι και το στίγμα της καθαράς Δευτέρας, φαίνεται ότι ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός. Θα έχουμε περισσότερο ηλιοφάνεια, αλλά δεν αποκλείεται κατά διαστήματα να υπάρχουν και νεφώσεις, οι οποίες όμως δεν αναμένεται να δώσουν τίποτα από πλευράς φαινομένων. Οι νότιοι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν, νοτιοανατολικοί θα είναι στα ανατολικά, έως νοτιάδες θα είναι στις υπόλοιπες περιοχές, με την έντασή τους όμως να κυμαίνεται στα 3 με 4 μποφόρ κατά μέσο όρο. Τα 4 μποφόρ θα είναι σε βόρειες περιοχές, επειδή θα είναι λίγο ως καταβάτης.
Άρα διατηρούνται και οι υψηλές θερμοκρασίες, προφανώς. Και υψηλότερες ακόμα. Εξαιτίας της θερμότερης αέριας μάζας, η οποία προσεγγίζει περισσότερο την καθαρά Δευτέρα, το θερμόμετρο μάλλον θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές του νησιού. Καλοκαιρινή νότα, ξεκάθαρα. Μάλλον αντί για χαρταϊτό, ίσως θα επισκεφτούμε τις παραλίες για μπάνιο. Θα είναι τόσο καλή ημέρα. Φαίνεται να είναι πάρα πολύ καλή. Να πω και ένα τελευταίο σχόλιο, κυρία Σαλαπάδα, με το θέμα της σκόνης. Επειδή γίνεται και αυτή η αναφορά, πολλοί άνθρωποι, ξέρετε, στο άκουσμά του και μόνο, όσοι έχουν αναπνευστικά, ανησυχούν. Εντάξει, θα έχουμε σκόνη. Πραγματικά δείχνει ότι οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά της. Ευτυχώς όμως, μια μεταφορά η οποία στα κατώτερα στρώματα δεν δείχνει σημάδια μεγάλης, θα λέγαμε, της συγκέντρωσης, ώστε να προκαλεί προβλήματα σε αυτούς τους ανθρώπους. Βέβαια θα υπάρχει οπτικά, θα το δούμε από την Κυριακή βέβαια το απόγευμα και μετά και περισσότερο τη Δευτέρα, οπτικά μια σκόνη στην ατμόσφαιρα, δηλαδή μια θολούρα ενδεχόμενα στο βάθος του ορίζοντα μπορεί να φαίνεται, αλλά είμαστε συνηθισμένοι άλλωστε και αυτή την εποχή συμβαίνει αυτό το πράγμα. Μάλιστα, λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Λέκα.